Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμη επικοινωνία μέσω της σελίδας μου στο Facebook. Εύχομαι να είστε καλά. Σε μια ημέρα που έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια, κυρίως φήμες, είναι η αλήθεια, οι υποθέσεις, οι εικασίες, οι πράγματα που μπορούν να γίνουν στο μέλλον. Φαίνεται πως μετά από τόσα χρόνια που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα τέλμα, γιατί σε τέλμα βρίσκεται νομίζω σε όλα τα επίπεδα πλέον σωματιακά και όχι μόνο σε κάποια τμήματα. Μετά από δικηγόροι, έχουμε γίνει δικηγόροι αυτό το διάστημα, λογιστές, συμβολαιογράφοι, οικονομολόγοι, τώρα θα γίνουμε και μελλοντολόγοι. Είναι το επόμενο στάδιο, φαίνεται σε όλο αυτό. Πριν όμως από τις εικασίες, να πάμε σε κάποιες ειδήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από λίγη ώρα. Και θα τις ευχαριστώ καταρχήν για το μεγιά, για το κούρεμα. Νίκο, Βαγγέλη, τα πρώτα παιδιά που έχουν αρχίσει και στέλνουν μήνυμα, στο φίλο μου τον Αποστόλη κτλ. Να πάμε λοιπόν σε... Γεια σου Τζόρτζ. Σε κάποιες ειδήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από λίγη ώρα. Ειδήσεις οι οποίες στην αρχή ειδικά του Αποστολάκη άργησε λίγο, δηλαδή ανέβηκε στη σελίδα εδώ πολύ πριν ανέβει σε άλλα μηνύε. Υπήρξε μια δήλωση του κυρίου Πετρίδη, του πρόδρομου Πετρίδη, του πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ. Τέλος πάντων, εμείς είχαμε μια πιο γρήγορη ενημέρωση. Ο Κώστας Αποστολάκης θα συνεχίσει από τη νέα σεζόν την καριέρα του στην Κυπριακή ομάδα με ένα συμβόλαιο κοντά στις 60 με 80.000 ευρώ. Ο Αποστολάκης, ο οποίος πρόλαβε να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού 8 παιχνίδια πρωταθλήματος, 5 παιχνίδια κυπέλου, έχοντας και 2 ασίστ ενεργητικό, δεν καταφέρει να πετύχει κάποιο τέρμα, με μπόλικες κίτρινες σε όλες τις συμμετοχές. Η πρόταση που είχε από τον ΑΠΟΕΛ φαινομενικά ήταν καλύτερη από αυτή που του έκανε ο Παναθηναϊκός. Τώρα, αν χάθηκε ο Αποστολάκης για 30-40.000, είναι κρίμα πραγματικά. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε την επιλογή του παίκτη, την επιλογή της ομάδας να τον κοστολογήσει με ένα συγκεκριμένο ποσό. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, στον Οδυσσέα, στον Γιώργο, στον Μιχάλη κτλ. Επειδή αυτά τα μηνύματα δεν θα διαβαστούν, στο φίλο μου τον Φίλιππο από την ΚΟ, στο Θανάση τον Σπουλιόπουλο που έστειλε τώρα. Όχι, φίλε Φαντάρος, έχουμε πάει από τα παλιά τα χρόνια, το 2008. Ο Αποστολάκης ήταν γνωστή η επαφή του με τον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν αποτέλεσε τόσο επιλογή ο Ζουνίδη, αλλά θα φανεί αυτό από το αν θα παραμείνει ο Ζουνίδη στον ΑΠΟΕΛ, διότι το συμβόλαιο είναι μέχρι το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν πρέπει να συσχετίσουμε τη συγκεκριμένη, γεια σου Νίκο, γεια σου Κώστα, τη συγκεκριμένη κίνηση με την υπόθεση Ζαχίδ, η οποία έχει αρκετές παραμέτρους και ίσως να μην είναι τόσο τελειωμένη όσο φαίνεται, αλλά θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Γεια σου Χάρη, γεια σου Γιώργο από τη Στουτγκάρδη, γεια σου φίλε μου Σταύρο, γεια σου Ευάγγελε, ευχαριστώ παιδιά που στέλνετε στο ένα γεια. Αν πρέπει να τη συσχετίσουμε την υπόθεση Ζαχίδ, θα τα συζητήσουμε αυτά ίσως στην πορεία, αν βρεθεί χρόνος, αλλιώς άλλη μέρα. Η είδηση η πρώτη είναι ότι ο Κώστας Αποστολάκης θα συνεχίσει στον ΑΠΟΕΛ, όπως αποκάλυψε η σελίδα περίπου στις 10 και 20 το βράδυ. Λίγο μετά το επιβεβαίωσε και ο κύριος Πετρίδης, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, σε δηλώσεις του στην καλωδιακή τηλεόραση της Κύπρου. Να πω την αλήθεια, είχα μια ελπίδα ότι θα μείνει ο Αποστολάκης, κυρίως γιατί είναι ένα παιδί που προσπάθησε πάρα πολύ αυτά τα 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό, τη διετία από το 18 και μετά εννοώ, προερχόταν από την Ακαδημία, από τα τμήματα υποδομής, άλλαξε θέση για να μπορέσει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ομάδας. Γύρισε από μέσος δεξιός μπακ, πολύ μεγάλη πρόοδος με το Δόνι. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό ασέτ για τον Παναθηναϊκό. Προσωπικά θα τον επέκτηνα αν ήταν στο χέρι μου και ή θα τον πουλούσα μετά από κάποια χρόνια. Τώρα, αν θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι ταβάνιασε ο Αποστολάκης και ότι άγγιζε να φύγει ελεύθερος, είναι κάτι που θα το δείξει σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Νίκο, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Κρίς από την Πάτρα. Είναι κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να περιμένουμε το πού θα καταλήξουν για να κρίνουμε μετά, γεια σου φίλε μου Κώστα Χριστοδηλόπουλε, για να κρίνουμε μετά αν έγινε το σωστό. Η δεύτερη είδηση αφορά, επειδή κάναμε μια συζήτηση σχετικά με τις πληρωμές χθες και σας έλεγα ότι θα μπει το 60% των δόσεων μέσα στο Μάιο.
Μάλιστα, χθες έγινε η αναφορά με αφορμή κάποια δημοσιεύματα από τη Θεσσαλονίκη που ήθελαν τον Παναθηναϊκό να χρωστάει, να χρωστάει κτλ. Διαχωρίζω τη θέση, την οικονομική κατάσταση με τους προπονητές αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε σε άλλη στιγμή και να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα και ύστερα. Δεν αφήνω καμία υπόνοια. Είναι απλά λίγο διαφορετικός ο τρόπος πληρωμής των δόσεων. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τους παίκτες, για να το μάθουν και κάποιοι έτσι άνθρωποι που ασχολούνται με την δισογραφία του Άρη και τα λοιπά που έβγαζαν διάφορα το τελευταίο διάστημα. Σήμερα το απόγευμα πιστώθηκε στους λογαριασμούς των ποδοσφαιριστών το 60% της δόσης Φεβρουαρίου. Τώρα αν είναι το 55 ή το 60, εντάξει, δεν είμαστε και στο... Δεν είμαστε και στους λογαριασμούς των ποδοσφαιριστών. Σας μεταφέρω την είδηση. Είναι γεγονός ότι έγινε η συγκεκριμένη πληρωμή. Σαφώς δεν αποτελεί καμία είδηση. Το αυτονόητο είναι να πληρώνονται οι παίκτες, απλά το επισημαίνω υπό ποια έννοια. Όταν σε πάρα πολλές ομάδες στο μπάσκετ και ονομαστές ομάδες υπάρχουν οφειλές. Όταν σε πολλές ομάδες στο ποδόσφαιρο που θεωρητικά είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από το Παναθηναϊκό υπάρχουν οφειλές και να βγαίνει προς τα έξω ότι μόνο ο Παναθηναϊκός χρωστάει, είναι άσχημο για το πρεστής του συλλόγου. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή το πρεστής του μεγαλομετόχου. Έχει φροντίσει ο ίδιος για την φιλοτέχνηση του προφίλ του, να το πω έτσι. Ωστόσο, επειδή πολλά έχουν ακουστεί, πρέπει να το τονίσουμε αυτό ότι έγινε πριν από λίγο, φάνηκε πριν από λίγη ώρα στους λογαριασμούς των παικτών, το απόγευμα σήμερα, το 60% της δόσης Φεβρουαρίου. Οι μισθοί τους είναι όλοι πληρωμένοι, επομένως αυτό που υπολείπεται είναι ένα 40% της δόσης Φεβρουαρίου, το οποίο θα μπει τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου, και στη συνέχεια θα γίνει διαπραγμάτευση για το ψαλίδι που θα γίνει όμως σε όλους τους παίκτες, όλων των ομάδων. Αυτό το ψαλίδι που θα κανονιστεί ανάλογα με το αν θα συνεχιστεί ή όχι το πρωτάθλημα. Να δούμε και την αντίδραση των παικτών, γιατί προσωπικά περιμένω αντίδραση από τους παίκτες όλων των ομάδων για αναφορικά με τα χρήματα που είναι να πάρουν. Διάβαζα τώρα το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη, θα το σχολιάσω για τις αφίσεις στο Βοθρολίμανο. Θα σου εξηγήσω, Δημήτρη, δύο πράγματα. Θα πούμε δύο πράγματα γι' αυτό στη συνέχεια. Είναι πολύ άσχημο να στοχοποιούνται δημοσιογράφοι, αλλά αυτό, παιδιά, να είστε τόσο ευαίσθητοι όπου και αν προέρχεται. Γιατί δημοσιογράφοι έχουν στοχοποιηθεί πάρα πολύ. Και πάρα πολύ άσχημα και με πάλι πάρα πολύ πρόστιχο και χυδαίο τρόπο. Δεν είδα όμως από όλους σας την ίδια ευαισθησία. Έτσι, να τα λέμε όλα. Και επειδή είμαι ένας από αυτούς που έχουν στοχοποιηθεί και με πολύ χυδαίο τρόπο, δεν είδα κανένα να υπερασπιστεί. Έτσι, σαφέστατα και είναι κατακριτέο. Θα μου πεις, Λάμπρο, όταν η δική σας ένωση, η Ένωση Συντακτών, διατηρεί μια πολιτική αλακάρτα ανάλογα με το πόσο μεγάλο όνομα είναι ο καθένας, το πού δουλεύει, το πόσοι, τέλος πάντων, το ποιον έχει φίλο στην ΕΣΥΑ ή στο ΨΑΤ, τότε περιμένεις από εμάς τον απλό κόσμο να κατακρίνουμε όλες τις ίδιες περιπτώσεις? Όχι, αλλά αυτά δεν είναι μόνο τακτική του Βοθρολίμανου, όπως αναφέρεις, είναι τακτική και άλλων, δυστυχώς και στον Παναθηναϊκό. Και πάρα πολύ πρόστιχη και χυδαία συμπεριφορά. Γι' αυτό αποφεύγω να τα σχολιάζω όπως δεν έχουν σχολιάσει και άλλοι για μένα, έτσι δεν σχολιάζω και εγώ για άλλους. Να σου πω την αλήθεια, πραγματικά λυπάμαι που το λέω, αν και όντας δημοσιογράφος, από το ένα αυτή μου μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Διότι στη δική μας τη δουλειά, όλες οι πλάτες, φίλε Νίκο, δεν πονάνε το ίδιο. Αλλιώς πονάει η πλάτη του Γκαραγκάνη όταν τον χτυπάνε με λόγια ή κανονικά, αλλιώς πονάνε οι πλάτες άλλων. Και επειδή προσωπική μου επιδίωξη ποτέ δεν ήταν να κάνω καριέρα πάνω στο ξύλο που τρώω, στα βρεσίδια που τρώω, έχω ακολουθήσει αυτή την πολιτική. Δεν σχολιάζω τίποτα, δεν με αφορά. Για μένα κιόλας, να σου πω κάτι, μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγα ότι είμαι μέλος της ΕΣΥΑ μόνο και μόνο για να έχω το εισιτήριο στο σινεμά, ας πούμε, που είχαμε έκπτωση. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος λόγος. Και λυπάμαι που το λέω ειλικρινά. Μακάρι στο μέλλον να υπάρξουν αντίστοιχες διοικήσεις της Ένωσης Συντακτών, οι οποίες θα συσπηρώσουν τους δημοσιογράφους και θα τους κάνουν ενωμένοι ως μία γροθιά να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα τα οποία σαφέστατα και κοινώς αποδεκτά είναι κατακριτέα. Όταν στοχοποιείται όχι μόνο ο δημοσιογράφος, οποιοδήποτε άνθρωπος στοχοποιείται, ειδικά με τέτοιο τρόπο, με αφίσες, στο Instagram, για να τα λέμε όλα κτλ. Κλείνω λοιπόν εδώ την παρένθεση αυτή με βάση το μήνυμα του φίλου του Νίκου που είδα και με κόλλησε λίγο. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν ότι τακτοποιήθηκε συγκεκριμένη οφειλή. Επομένως, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση αναλογικά και με τα δεδομένα της εποχής στο κομμάτι των πληρωμών των ποδοσφαιριστών. Για τους προπονητές θα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει η συνέντευξη που έχει δώσει ο Τσάβι Ρόκα στο Νίκο Τζουάνι στα κανάλια Nova Sports με πάρα πολύ ζουμί. Αλλά υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα για σήμερα. Δεν έχω προλάβει να τη δω και να τη διαβάσω όλη. Γιατί δεν θέλω μόνο να τη διαβάσω, θέλω να δω και πώς τα είπε
ο Τζαβιρόκας τον Νίκο. Επομένως, ό,τι έχω αποκομίσει θα σας το μεταφέρω στη συνέχεια με βάση τα ερωτήματά σας. Και φυσικά, για να περάσω και στα μηνύματά σας που είναι πάρα πολλά να τα συζητήσουμε, υπάρχει και αυτή η φημολογία για συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, κάτι που συζητήσαμε και χθες. Πραγματικά εκπλήσωμε που διαρρέεται κάτι τέτοιο. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχει τώρα κάποια εξέλιξη. Περίμενα αργότερα. Η φημολογία αυτή λοιπόν λέει ότι την ερχόμενη Παρασκευή στις 15 νομίζω του μήνα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα δώσει συνέντευξη τύπου η οποία θα αφορά το σύνολο του Παναθηναϊκού, δηλαδή την ΠΑΕ, την ΚΑΕ, το Βοτανικό και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αν δεν γίνει κάποια συνέντευξη τύπου, ίσως μιλήσει σε κάποιο ΜΜΕ που είναι και πιο ασφαλής περίπτωση αυτό το διάστημα, υπό την έννοια ότι εμένα η ένστασή μου ήταν ότι πώς θα μαζέψεις ας πούμε 30, 35, 40 δημοσιογράφους που θα έρθουν όλοι, να τους μιλήσεις σε ένα κλειστό χώρο σε μια εποχή υγειονομικής κρίσης κτλ. Το τι θα πει ο Δημήτρης όμως, καλό θα είναι να περιμένουμε να τα ακούσουμε από τον ίδιο. Προσωπικά δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία εικασίας. Δηλαδή, ακόμα και τώρα θα είναι μεγάλη έκπληξη για εμένα αν πει κάτι οριστικό, γιατί πολλοί εικάζεται ότι θα φύγει, πολλοί εικάζεται ότι θα πει τέλος στο Βοτανικό. Πολλοί εικάζεται ότι θα πει ότι το budget της ΠΑΕ είναι τόσο. Βγαίνουν και κάποια non-paper τα οποία προδιαθέτουν καταστάσεις. Αυτά καλό θα είναι να τα περιμένουμε να τα ακούσουμε από τον ίδιο, γιατί ξέρετε πολλά τέτοια δημοσιεύματα, σας το λέω από την εμπειρία μου, δηλαδή μπορεί να μην ισχύει, αλλά επειδή έχει συμβεί στο παρελθόν, γίνονται για σφιγμομέτρηση των αντιδράσεων του κόσμου. Βλέπετε ότι σε μια εποχή που δεν υπάρχει καθόλου αθλητική δραστηριότητα, ο Παναθηναϊκός κάθε μέρα βγάζει και ειδήσεις. Κάθε μέρα στον Παναθηναϊκό κάτι συμβαίνει. Επομένως, καλό θα είναι να περιμένουμε αυτό που έγραψα και νωρίτερα. Όλο αυτό δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει το σωματείο. Δηλαδή, όλη αυτή η παραφιλολογία που δημιουργείται, όλη αυτή η καχυποψία, όλος αυτός ο αρνητισμός που υπάρχει εύλογα από τον κόσμο, δείχνει και το κακό που έχει γίνει τα τελευταία 12-15 χρόνια στην ομάδα. Αυτό που έγραψα δηλαδή πραγματικά το εννοώ, ότι φαντάζομαι ότι όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 12-15 χρόνια δεν έχουν γίνει σε όλη την προηγούμενη ιστορία του συλλόγου όσον αφορά το Σουπαμούπες και το Κατιναριό που πέφτει. Αλλά είμαι της άποψης, επειδή οποιαδήποτε, πραγματικά σας λέω, οποιαδήποτε εικασία επάνω σε τόσο σοβαρά ζητήματα, γιατί εδώ μιλάμε για έναν παράγοντα, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή όχι απλά σημείο αναφοράς, είναι ο νούμερο ένα και ο μοναδικός παράγοντας στον Παναθηναϊκό. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε μετρημένα τα λόγια μας και να περιμένουμε τι θέλει να πει ο ίδιος και πάνω στα κομμάτια που αφορούν αυτή τη στιγμή τις εξελίξεις στον Σιλό. Τώρα, έτσι κι αλλιώς την άλλη Παρασκευή λένε ότι θα μιλήσει σε 8 μέρες, 9 ουσιαστικά, οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή και ας μην πηγαίνει, θα έλεγα εγώ, ο νους μας μονάχα στο κακό. Άλλωστε, και κλείνω με αυτόν τον πρόλογό μου, αν έπρεπε αυτό το διάστημα, δηλαδή αν υπήρχε μία λεμιτόμος από πάνω μου και μου έλεγε ότι θα πεις όλες αυτές τις φήμες που φτάνουν στα αυτιά σου, θα σας είχα τρελάνει πραγματικά και δεν εννοώ μόνο το μήνυμα του φίλου του Αχιλέα προχθές που σήκωσε έτσι λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον, υπό την έννοια ότι όλοι θα θέλαμε να ακούσουμε ότι υπάρχει υποψήφιος επενδυτής για την ΠΑΕ και όλα αυτά. Πραγματικά κάθε μέρα στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον φτάνουν φήμες τις οποίες όχι δεν θέλω να μπω καν στη διαδικασία να συζητήσω, δεν πρόκειται φυσικά να το κάνω, αλλά με προβληματίζουν, γιατί πάντα είμαι της άποψης ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Απλά πλέον, έχοντας πάθει στο παρελθόν, μαθαίνω και περιμένω τις εξελίξεις. Εντάξει, ας βγάλουμε και ένα αποκλειστικό λιγότερο ή ας βγάζουμε μικροειδησούλες όπως σήμερα το Αποστολάκι και τις πληρωμές παικτών. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Λάμπρο, θα εκτελώ χρέη ρεπόρτερ για την προετοιμασία το καλοκαίρι αν έρθει η ομάδα Πήλιο. Ναι, για την προετοιμασία στην Ελλάδα νομίζω ότι πρώτη φορά από εδώ το είχατε ακούσει, όταν δεν είχε συζητηθεί καν ακόμα το ενδεχόμενο. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για συγκεκριμένα προπονητικά κέντρα, θα δούμε. Γεια σου φίλε μου, χάρη που βγήκε παγανιά. Γιατί κάνουμε υποθέσεις αρνητικών ειδήσεων από TPG, αποκλείεται να κάνει δηλαδή κάποια ευχάριστη αναφορά. Παναγιώτη, ο κόσμος σκέφτεται αλλιώς. Φαντάζομαι δεν το λες για μένα γιατί δεν εξέφρασα κάποια αρνητική γνώμη. Ο κόσμος σκέφτεται αλλιώς με βάση και αυτά που διαβάζει. Και αν δεις αυτά που διαρρέουν, πάνε προς το αρνητικό. Και επειδή κανένας δημοσιογράφος δεν γράφει κάτι από το μυαλό του, από κάπου πηγάζουν όλα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πηγάζουν από την πλευρά του ίδιου του Γιαννακόπουλου.
Λάμπρο, αληθεύει ότι φεύγει ο Γιανακόπουλος. Στάθη, δεν ξέρω κάτι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παντελή από το Λουτράκι. Διάβασα πριν λίγο ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έρθει για προετοιμασία στο Πήλιο. Μακάρι να έχουμε 2 χρόνια τον μπάσκετ τώρα και το ποδόσφαιρο. Σε περιμένω, Λάμπρο, με για το κούρεμα. Οδυσσέα, να είμαστε καλά και μάλλον θα έρθουμε. Το άνοιγμα των κομμωτηρίων πρώτο ήταν συμβολικό γιατί έχει να πέσει πολύ κούρεμα γενικώ στην οικονομία και τον αθλητισμό, λέει ο Λάμπρο. Σωστό. Καλησπέρα, Λάμπρο, γεια σου, Ανδρέα. Λάμπρο, έχω μάθει ότι υπάρχουν αρκετά θετικέ εξελίξει για το γηπεδικό. Ξέρει κάτι? Τάσο μου, όχι. Ως γεγονός δεν ξέρω κάτι. Φήμες ακούω κι εγώ διάφορες, αλλά εδώ είμαστε να συζητάμε γεγονότα, να σχολιάζουμε καταστάσεις υπαρκτές και όχι φήμες. Όσον αφορά τη στοχοποίηση δημοσιογράφων, είμαι βέβαιος ότι είναι αποτέλεσμα των απόψεων και πράξεών τους. Άσχημο δεν είναι, ίσα-ίσα ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Άσχημο είναι να γίνεται με δόλιο τρόπο και για να είναι άγνωστος. Πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα, αξιολόγηση και ουδετερότητα με ηθικούς φραγμούς και σεβασμό, λέει ο Δημήτρης. Καλησπέρα Πανάθα Λάμπρο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Γεια σου φίλε μου Μιχάλη. Λάμπρο Γιανακόπουλος θα κάνει συνέντευξη τύπου 15 Μαΐου. Θανάση, αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα, έτσι λέγεται, έτσι διαρρέεται. Επομένως το κρατάμε. 300 και στο live, ρε πώς γυρίζει ο τροχός. Βαγγέλη, γιατί να μην έχουμε 300? Εδώ προχθές κάναμε 14.000 συνολικές προβολές που είχαμε λιγότερους online. Πουλάει ο Αλαφούζος όμως, εμπορικός ο Γιάννης Αλαφούζος, ο μεγαλομέτοχος. 14.000 έφτασε η εκπομπή για τον Αλαφούζο προχθές. Εντάξει. Και έχουμε κάνει εδώ πέρα μέχρι και 500 online στην εκπομπή για το συλλαλητήριο. Άρα δεν έχουμε, δεν είναι ρεκόρ 324, απλά είναι περισσότεροι από τις προηγούμενες μέρες. Όπως και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν σε στοχοποιεί ο Γιανακόπουλος, πώς να βγουν να μιλήσουν Λάμπρο, αφού τους ταΐζει με διάφορους τρόπους. Δεν είμαι. Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε, ρε Νίκο, αυτό, ας το πάει πέρας. Αυτή δεν είναι Παναθηναϊκή, λέει ο Κώστας. Γεια σου, Παντελή, φίλε μου. Καλησπέρα, Λάμπρο από Πάτρα. Με Βαγιανίδη και Χρήστο Δόν, τι θα γίνει, θα μείνει κάποιο από του Τριτανικού? Ευχαριστώ. Συνέχισε τη σωστή ενημέρωση και με για το κούρεμα. Δημήτρη, πρόσεξε να πει. Πλέον, μετά την περίπτωση του Αποστολάκη, εγώ αρχίζω και να αλλάζω λίγο σκεπτικό. Αν θυμάστε, όταν αρχίσαμε τι εκπομπέ, εκκρεμούσαν πολλέ υποθέσει επέκταση συμβολέων. Είχαμε αποκαλύψει ότι ο Αθανασακόπουλο θα υπογράψει. Ήταν Ιανουάριο. Και ήταν γιορτινές ημέρες όταν είχε γραφτεί το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και είχα γράψει στο ταπεινό μου τον μπλογκάκι ότι δεν πρόκειται να πάει στον Ολυμπιακό. Ο παίκτης θα επεκτείνει. Επέκτηνε. Σας είχα πει ότι θα επεκτείνει ο Αλεξανδρόπουλος. Επέκτηνε. Σας είχα πει ότι θα επεκτείνει ο Χατζηγιοβάνης όταν όλοι έλεγαν ότι ο Χατζηγιοβάνης θα φύγει. Επέκτηνε και ο Χατζηγιοβάνης. Πίστευα ότι κάποιους παίκτες που ο Παναθηναϊκός τους έχτισε αυτό το διάστημα, γιατί πιστέψτε με, ο Αποστολάκης του 2018 το καλοκαίρι με τον Αποστολάκη που πάει σήμερα στον ΑΠΟΕΛ, δεν έχει καμία σχέση. Εσείς τον έχετε δει σε κάποια παιχνίδια. Έχοντας τον παρακολουθήσει σε 30 προπονήσεις το καλοκαίρι του 2018 και σε 30 προπονήσεις πέρυσι, νομίζω ότι είμαι σε θέση έτσι στο ένα κλικ παραπάνω να διαπιστώσω την πρόοδό του. Ο Δόνης έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά με τον Αποστολάκη και του βρήκε μια θέση που κατά την ταπεινή μου άποψη του ταιριάζει. Επειδή είναι παίκτη που δεν φοβάται να τρέξει με την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι στον άξονα χαραμιζόταν. Η θέση του back, και νομίζω ότι ο Κώστας μπορεί να παίξει και full back, και την πλευρά ολόκληρη, γιατί έχει και επιθετικά χαρακτηριστικά και αρκετά καλή σέντρα. Μπορεί να μην σα γεμίζει το μάτι επειδή έχει αυτό το. Δεν θα πω την ηρωσιλία σαν τον πατέρα του, γιατί ο Στράτος υπήρξε one of a kind. Για όσους έτσι τον θυμόμαστε κάπως περισσότερο, ο Στράτος Αποστολάκης. Αλλά έχει αυτό το ίδιο χαρακτηριστικό, αυτό με το κεφάλι κάτω, βάζω την μπάλα και τρέχω. Μπορεί να είναι λίγο αντιτουριστικό το στυλ του, αλλά σε όσα παιχνίδια έχει παίξει φέτος ο Αποστολάκης είναι πάρα πολύ ουσιαστικός. Και η πρόοδος που έχει κάνει ο Δόνης με τον Αποστολάκη είναι πάρα πολύ σημαντική. Και όλη η ομάδα του coach εννοείται. Εγώ πλέον αλλάζω λίγο, αρχίζω να αλλάζω και με όλα αυτά που διαβάζω, ότι λέει ο Ρόκα κτλ., αρχίζω να αλλάζω λίγο στάση σε ό,τι αφορά, σε ό,τι έχει να κάνει όχι μόνο με τις επεκτάσεις και τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, με τις επεκτάσεις δηλαδή ποδοσφαιριστών των οποίων το συμβόλαιο λύγει το 21 και θα μπουν σε διαδικασία συζήτηση το καλοκαίρι, γιατί είναι στην τελευταία χρονιά συμβολαίου, όπως είναι ο Σέγκεφελ και όπως είναι ο Καμπετσής κτλ. Αλλά θα αλλάξω λίγο λογική και σε ό,τι αφορά τους παίκτες που λύγουν τα συμβόλαιά τους το καλοκαίρι. Νομίζω ότι πλέον διαφορετικά. Σε διαφορετικό επίπεδο θα περάσουν οι συζητήσεις και με τον Δόνη, τον Χρήστο και με τον Βαγιανίδη, αλλά και με παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Νομίζω ότι οι αλλαγές στο ρόστερ το καλοκαίρι ίσως είναι περισσότερες από αυτές που περιμένουμε. Θέλω να δω πρώτα τις κινήσεις του Ρόκα και μετά να τις σχολιάσω. Πάντως, ο Παναθηναϊκός, μια γνώμη λέω, δεν έχω κάποιο ρόλο φυσικά να
επηρεάζω την οποιαδήποτε κατάσταση. Και τον Βαγιανίδη θα τον κράταγα και τον Δόνη θα τον κράταγα και τον Σέγγεφελ θα τον ανανέωνα και τον Καμπετζή θα τον ανανέωνα. Και θα το έκανα χωρίς πολύ μεγάλη σκέψη. Γιατί αυτοί οι παίκτες βρίσκονται ήδη κάποιο χρονικό διάστημα στην ομάδα, την ξέρουν την ομάδα και δεν νομίζω ότι δίνοντας ρόλο στον καθέναν από αυτούς που ανέφερα, τυχαία ο Παναθηναϊκός θα βγει χαμένος μελλοντικά. Χαμένος ίσως βγει άμα τηρήσει τέτοιες πολιτικές όπως τήρησε με τον Αποστολάκη. Να πω την αλήθεια, η εξέλιξη με τον Αποστολάκη δεν μου άρεσε. Δεν ήταν, την περίμενα από κάποια στιγμή και μετά, γιατί το είχαμε αναφέρει και προκαιρού ότι ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται πολύ για τον ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν θέλω να επαναληφθεί αυτό με άλλους παίκτες οι οποίοι μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή. Δηλαδή, δεν γίνεται να παίρνει το Βέλεθ και να τίθεται ένα αμφιβόλο αν θα επεκτείνει ο Σέγκεφελ. Δεν γίνεται να έχει πρόβλημα στη θέση του φορ και έστω ως δεύτερο επιθετικό να μην υπολογίζει τον Καμπετζή. Δεν γίνεται να χάνει ένα δεξιμπάκ όπως ο Αποστολάκης και να μην κρατά επί τόπου το Βαγιανίδη. Δεν γίνεται έναν από του πιο βελτιωμένου ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Χρήστος Δόνης, να ένας ποδοσφαιριστής που φέτος άκουσε πολλά αλλά έχει κάνει την καλύτερη του χρονιά στο Παναθηναϊκό αντικειμενικά να μην έχει υπογράψει επέκταση συμβολέου χθες. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν και το λέω τώρα. Λοιπόν, τι άλλο, καλησπέρα από ο Άργος Χρήστο, καλησπέρα φιλαράκι μου, για το κούρεμα μέγα λάθος η φυγή Αποστολάκη λέει ο Βαγγέλης, γεια σου Λάμπρο από Κεφαλονιά, γεια σου Αλέκο, Λάμπρο καλησπέρα από ο Άργος, με τα γραφικά πώς πάμε στο ποδόσφαιρο, έχουμε καμιά πληροφορία, Πέτρο μου τα ανέφερα νωρίτερα για παίκτες, Παπουνασβίλη και Σία, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι γιατί μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και πάρα πολύ πρόωρο. Γεια σου Λάμπρο, για μπάσκετ τη βλέπεις, Σάκη μου αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τίποτα. Κάναμε προχθές μια μπασκετική εκπομπή με άξονα κυρίως τις φημολογίες που υπάρχουν για τον Καλάθι, για τον μπάτζετ κτλ. Αν θέλεις όταν βρεις χρόνο άκουσέ την στην ενότητα βίντεο στη σελίδα μου ή στο YouTube. Από εκεί και πέρα να περιμένουμε τι θα πει ο Γιαννακόπουλος και μετά θα συζητήσουμε. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω κάτι το οποίο ενδεχομένως να παραπλανήσει και εσάς. Δεν είναι ο σκοπός μου αυτός σε καμία των περιπτώσεων. Να πω καλησπέρα και στο φίλο τον Τριαντάφυλλο. Πιστεύεις βάζει λεφτά ο Γιαννακόπουλος στο ποδόσφαιρο? Όχι, δεν βάζει σε καμία περίπτωση. Μεγάλο λάθος που άφησε να φύγει ο Αποστολάκης, λέει ο αδερφός μου ο Μιχάλης. Βαγιανίδης παικτάρα, Αποστολάκης αδιάφορος. Κι όμως ρε Τόλι, να σου πω κάτι, το Βαγιανίδη τον έχετε δει σε 2-3 παιχνίδια. Δεν λέω το παιδί, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και όσες φορές μπήκε μέσα φέτος ήταν πάρα πολύ καλός και πολύ επιθετικό back. Έχει άλλα στοιχεία από τον Αποστολάκη, αλλά ενώ ότι έχει παίξει πάρα πολύ λίγο ρε γάμο το για να έχετε τόσο απόλυτη άποψη. Ο Αποστολάκης έχει παίξει περισσότερο και στα παιχνίδια δεν θυμάμαι σε παιχνίδι να έχει παίξει και να είναι πολύ αρνητικός. Τώρα ένα είναι που έχει χάσει τον παίχτη σε ένα γκολ που φάγαμε, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο. Είναι ο παίκτη που χάνει τον Ουάρντα στο μάτς με την ΑΕΛ εντός. Ίσως, αυτόν ίσως είναι το μεγαλύτερο λάθος. Νομίζω ότι ο Αποστολάκης έχει παίξει δεξιμπάκι σε αυτό το παιχνίδι. Καλησπέρα φίλε Λάμπρο από Αμβούργο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα. Να είσαι καλά. Δημήτρη μου, ξέρεις ότι σε θυμήθηκα σήμερα, χθες πότε σε θυμήθηκα. Δεν είναι παράπονο, απλά επειδή το έλεγες χθες, όχι φυσικά για τα πρόσωπα που ανέφερες χθες. Έχω γράψει το θέμα για τον Αποστολάκη, ένα post δηλαδή, γιατί εντάξει, τώρα στο blog δεν έχει νόημα να το γράψει μια είδηση, το γράφει στα social, θα το διαβάσει περισσότερο κόσμο. Και έπρεπε να βγει ο Πετρίδης του ΑΠΟΕΛ για να ανέβει σε άλλα μέσα. Εσύ που έστειλε το μήνυμα χθες, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όπως και τώρα για τις πληρωμές που ανέβασα. Θα γραφτεί σε μια-δυο μέρες. Λοιπόν, τι να κάνεις, δεν πειράζει, θα γυρίσει κάποια στιγμή. Γεια σου Λάμπρο από την Καταπράσινη Χίο, γεια σου Τζόρτζ. Στον Αποέλο Αποστολάκης, άλλη μια αρνητική υπόθεση για το σύλλογο, ειδικά όταν φεύγει τζάμπα. Θα επιδιώξει, δεν φεύγει τζάμπα, θα πάρει ο Παναθηναϊκός τροφέα, έτσι. Θα επιδιώξει μείωση τη ρήτρα Ζαχίν το Ρόκα και άποψη από τη σύνδεξη Ρόκα στην Νόβα. Κοίταξε να δει. Αυτά που είπε ο Ρόκα, γενικά ο Ρόκα, φίλε μου Γιώργο, είναι πολύ δημοσιογραφικό. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο θα μιλήσει πάρα πολύ άνετα. Καμία σχέση με τον Ταμπίζα. Ο Ταμπίζα έγινε δημοσιογραφικό τη δεύτερη χρονιά από κάποια στιγμή και μετά πιο δημοσιογραφικό. Με την έννοια ότι μιλούσε συχνότερα στου δημοσιογράφου, όχι ότι του έβγαζε είδηση. Ο Ρόκα, γενικά, να ξέρει, γενικά με το σύνολο των ρεπόρτερ έχει καλές σχέσεις, όπως φαίνεται νομίζω και από την κριτική που απολαμβάνει. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή δεν θα τον κρίνουμε για τα PR του, αλλά για τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, να περιμένουμε, θα έλεγα, την πρώτη μεταγραφική περίοδο που θα τρέξει ο ίδιος, η οποία θα είναι του ερχόμενου καλοκαιριού. Μου φάνηκε ένας άνθρωπος πολύ πράος, πολύ ήρεμος, λίγο που είδα το βίντεο στη σύνδεξη στον Νίκο. Θεωρώ ότι συνέχισε αυτό που άρχισε ο Δόνης. Για κάποιους δεν το έκανε αυτό, δηλαδή δεν
συνέχισε, δεν ήταν δεικτικός απέναντι στον Δόνη. Στα δικά μου μάτια, αυτά που είπε ήταν κάποια καρφάκια, κάποιες πόντες για τον Δόνη. Τον ενόχλησε προφανώς η δημόσια τοποθέτησή του τότε στην Νόβα περί προγραμματισμού κτλ. Νομίζω αυτή τη στιγμή ότι ο Ρόκα είναι ίσως ο νούμερο, αν όχι ο νούμερο ένα, είναι από τους ισχυρότερους στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσει αυτός για τον Δόνι, αν θα αποφασίσουν από κοινού για τον Αλαφούζο, αν θα αποφασίσουν από κοινού για τον προπονητή. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το επικοινωνιακό κομμάτι το έχει. Οι πρώτες κινήσεις που έχει κάνει δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν κακές. Δηλαδή και ο Καρλίτος και ο Αγιούμπ είναι πολύ καλοί παίκτες που τους βρήκε ελεύθερους και με συμβόλαιο το οποίο πριν από 1-2 χρόνια ουδής από τους δύο θα υπέγραφε κοντά στο 500 άρικο, έπαιρναν περισσότερα και οι δύο. Επομένως, να ολοκληρώσει πρώτα έναν κύκλο εργασιών, να το πω έτσι, μια μεταγραφική περίοδος και τα λοιπά, και στη συνέχεια να τον κρίνουμε. Νομίζω ότι ο Ρόγκα αυτή τη στιγμή είναι σε θέση, είναι το αφεντικό, και είναι σε θέση να κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα. Να πω την αλήθεια, είναι διαφορετικό, ξέρεις, αυτό που πιστεύεις ότι θα κάνει κάποιος και διαφορετικό αν σου γεμίζει το μάτι. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει την τέλεια δουλειά. Αναλογικά με τις δυνάμεις που έχει, πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο, αλλά ξέρεις, επειδή έχω βαρεθεί τους ανθρώπους που τα έχουν καλά με όλους, να το πω έτσι, κάτι δεν μου κολλάει. Μπορεί να είμαι και υπερβολικός τώρα, μπορεί να λέω και χαζομάρες. Έτσι, ή να μην σας δίνω να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Έχει σίγουρα πολύ καλά το επικοινωνιακό κομμάτι. Αυτό θα του φανεί χρήσιμο στον Παναθηναϊκό. Θα του φανεί χρήσιμο μέχρι να γίνει ο επόμενος Δαμπίζας, βέβαια. Γιατί με την υπάρχουσα διοίκηση όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας κύκλος, άμα το δείτε. Είναι ένας κύκλος ο οποίος συνεχίζεται. Κλείνει και ξανανοίγει μετά. Γεια σου, Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λέει ο Μιχάλης, συγγνώμη παιδιά, πάτησα αυτό με την κάμερα την ώρα που διαβάζω τα μηνύματα. Αυτή τη στιγμή είσαι μακράν ο καλύτερος δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού και αυτό λένε οι αριθμοί. Αδερφέ μου Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Το ότι ακόμα δεν σου έχουν γίνει προτάσει για δουλειέ σε κάποιο ραδιόφωνο ή άλλο μέσο δείχνει ξεκάθαρα πω είσαι στοχοποιημένο. Εσύ φίλε, κάποιοι δεν αντέχουν τι αλήθειε, μην το βάζει όμω κάτω, θα έρθει η μέρα που θα δικαιωθεί. Μιχάλη, αυτή η μέρα να είναι σύντομα, να σου μην είναι το 2088. Λάβρο, καλησπέρα. Από Σέρες έχουμε κανένα νέο για την κόντρα 13 για Γιαννακόπουλου. Όχι, Τάκη, αυτό είναι το τελευταίο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Υπάρχουν άλλα που καίνε περισσότερο. Λάβρο, πιστεύω ότι ο Αλαφούζος έκανε αύξηση με το κεφαλαίο και ότι θα πουλήσει την ομάδα. Γιάννη, μου ξέρει πόσε αυξήσει έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και δεν την πουλάει. Πάρα πολλέ. Δεν είναι, εννοώ, καταλαβαίνω πώ το λε, αλλά δεν είναι ιονό αυτό πώληση. Λάβρο, ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο του χρόνου προβλέπεται καλύτερο ή χειρότερο. Από φέτο, αν είναι χειρότερο, ζητώ που καήκαμε. Όχι, καλύτερο θα είναι. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Υπάρχει περίπτωση να πορευτούν μαζί για να κόπλο με Αλαφούζο και αν ναι, θα ήταν καλή ιδέα, θα ήταν μια καλύτερη ιδέα από τον υπάρχοντα διοικητικό σχηματισμό Άλκη. Το ενδεχόμενο πολυμετοχικότητα 2 με Αλαφούζο για να κόπλο πυλώνε το είχαμε αποκαλύψει πριν τη συνάντησή του. Μετά έσκασε το θέμα του ιού και διαφοροποιήθηκαν κάποια πράγματα νομίζω στο μυαλό και των δύο. Αυτή τη στιγμή δεν δίνω πολλέ πιθανότητε, αλλά α περιμένουμε τι επίσημε τοποθετήσει, ειδικά από την πλευρά του Γιαννακόπουλου. Για να δούμε τι άλλο έχει έρθει. Τα προηγούμενα βλέπω ότι τα διάβασα. Λοιπόν, ο Μολό, όταν γυρίσει από δανεισμό, πιστεύει αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Πιστεύω αξίζει, είναι παιχταράς, αλλά άμυαλος. Κοίταξε να δει, Γιώργο. Αν το πέναλτι με τον Ολυμπιακό, ο Μολό δεν το αναλάμβανε ο Μολό και δεν έμπαινε εκείνο το πέναλτι του Μολό, η χρονιά για τον Παναθηναϊκό θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική από τότε. Και πολύ νωρί τη χρονιά. Για εκείνο το πέναλτι, ο Μολό έβγαλε ένα μεγάλο κομμάτι του συμβολέου του και μην το θεωρείτε υπερβολικό αυτό που σας λέω, είναι μια απόλυτη πραγματικότητα. Ο Μολό είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Είναι από τους ποιοτικότερους εξτρέμ που είχε ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του φέτος. Όμως, πρέπει να λειτουργεί λίγο και το μυαλό. Δεν μπορεί να μην δέχεσαι κουβέντα και παρατήρηση από τον προπονητή σου και δεν μπορεί να έχεις ορισμένες συμπεριφορές σαν και αυτές που εμφάνισε ο Μολό. Δεν νομίζω ότι θα πάρει άλλη ευκαιρία στον Παναθηναϊκό. Το Ρόκα δεν τον θεωρείς καλύτερο από τον Ταμπίζα. Είναι διαφορετική, Δημήτρη μου. Είναι διαφορετική πάρα πολύ. Σε πολλά διαφορετική. Τον Ταμπίζα πάνω κάτω τον ξέρουμε. Το Ρόκα τώρα τον μαθαίνουμε. Θα κάνουμε τη σύγκριση, άμα θέλει, όταν να περάσει λίγο καιρό. Γιατί ο Ρόκα είναι πολύ λίγο καιρό στον Παναθηναϊκό αναλογικά και δεν ξέρουμε ακριβώ τον τρόπο που δουλεύει. Έχει μιλήσει μόλι μία φορά σε όλου του δημοσιογράφου.
Δεν ξέρουμε ακόμα πολύ καλά τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει ορισμένε δυσκολίε. Να δούμε πώ θα αντιμετωπίσει τώρα τι ανανεώσει, τι επεκτάσει συμβολέων, του παίκτε που φεύγουν, ποιοι θα έρθουν. Να δούμε λίγο τη δουλειά του και θα τον κρίνουμε στη συνέχεια. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να κριθεί από αυτέ τι συνθήκε ο Ρόκα και τι να κρίνουμε, ρε παιδιά, με 4,5 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ από του χρόνου για μένα θα κριθεί, λέει ο Στέφανο. Είσαι πιστό στη βραδινή ενημέρωση με τον Λάμπρο Πέτρο Μαρκόπουλο, λέει ο Άγγελο. Θα μείνει κάποιο από του τρει, Ζαχίντα Μουαρνάτζ, λέει ο Χάρη. Ο Ανουάρ δεν θα μείνει σίγουρα, νομίζω ότι πολύ λίγε πιθανότητε να μείνει. Ο Νάτζ, εγώ θα τον κρατούσα 100%. Έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια φέτο και νομίζω ότι είναι ένα εξτρέμ χαρακτηριστικά που δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, εκτό αν φέρει καλύτερο. Για το Ζαχίντ, μέχρι σήμερα, ρε παιδιά, ήμουνα στο ότι δεν θα μείνει με τίποτα. Σήμερα, σε μια συζήτηση που είχαμε Κύπρο, που έμαθα κιόλα αυτό για τον Αποστολάκη και το έγραψα, μου άφησαν ανοιχτό παράθυρο. Τι να πω. Δεν πείθομαι γιατί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δαπανίσει ένα σημαντικό ποσό. Καλά, αν φύγει ο Δόνης, δεν το συζητάμε. Δεν μένει ποτέ. Αλλά και ο Αποέλ δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση για έναν παίκτη που του χρόνου το καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιό του. Θα τον επεκτείνει και θα τον πουλήσει. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ τον Σαχίν θα τον ήθελα. Ήθελα να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Θέλω να παραμείνει. Φίλε Λάμπρο, καλησπέρα από Γιάννη. Είναι το καλύτερο δεξί back ever σε Ιταρίδη. Οπότε κάτι αποστολάκι δεν στο καλό, λέει ο Χρήστο. Εντάξει, ο Γιούρκα είναι άλλο επίπεδο. Τι συζητάμε τώρα. Καλησπέρα Λάμπρο. Σήμερα αποφασίστηκε και να δοθεί το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο σάλα στην ΑΕΚ στα χαρτιά. Στο βόλιο θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πώς αποφασίζουν οι φορτήρες του αθλητισμού, στο βόλιο δεν κολλάει. Στο βόλεϊ δεν κολλάει, στο ποδόσφαιρο σάλα κολλάει ο ιός, ό,τι να είναι. Παναγιώτη, νομίζω ότι η απόφαση μάλλον την πήραν πίσω. Όμως επειδή δεν είχα το χρόνο τώρα το απόγευμα να το κοιτάξω, δεσμεύομαι να το κοιτάξω και να το συζητήσουμε αύριο. Ισχύει αυτό που λες, ότι στην αρχή διακόπτει το πρωτάθλημα και δόθηκε στην ΑΕΚ στο φούτσαλ, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν σκέψεις ή έγινε ή είναι πραγματικότητα. Θα το κοιτάξω όμως το πρωί και ή θα ποστάρω κάτι στη σελίδα ή θα το σχολιάσουμε αύριο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο να αλλάξει αυτό. Κάτι πήραν πίσω. Μπορεί να κάνω και λάθος, όμως το αφήνω σε εκκρεμότητα το συγκεκριμένο μήνυμα. Με το Γιώχανσον, τι γίνεται τελικά, λέει ο Χάρης. Δεν θα μείνει. Χάρη, δεν νομίζω ότι θα μείνει. Στην Κύπρο δεν έχει ακουστεί κάτι για τον Αποστολάκη, το μόνο για τον Ζαχίδη είπαν ότι πρέπει να γυρίσει στον Αποέλ. Πώς δεν έχει ακουστεί ρε Γιάννη στην Κύπρο, ότι το δήλωσε ο Πετρίδης λίγο μετά, εγώ το έβγαλα στις 10 και 4, νομίζω μισή ώρα μετά μίλησε στη συνδρομητική τηλεόραση της Κύπρου ο Πετρίδης και το ανακοίνωσε και ο ίδιος. Δεν γίνεται να μην το. Προφανώς δεν το έχει πάρει χαμπάρ, εντάξει, είναι κακό. Καλησπέρα από Λαμία, γεια σου Νικόλα. Λάμπρο, πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή όλα αυτά τα παιδιά να θέλουν και να παρακαλούν να μείνουν στην ομάδα μας, όχι να ασχολούμαστε με τους Βαγιανίδες και τους Αποστολάκηδες, λέει ο Νικόλαος. Και κάτι ακόμα, αυτοί οι παίκτες, ειδικά οι νέοι, έπρεπε να κάνουν το σταυρό τους που το τριφύλι τους κάνει πρόταση και όχι να διαλέγουν τρίτο-τέταρτες ομάδες, λέει ο Δημήτρης. Λάμπρο, το θεωρώ η αεροσυλία να ασχολούμαστε με τον Αποστολάκη, δεν χάσαμε και τον Καφού. Αν σκοπός του με 10 συμμετοχές είναι μόνο τα χρήματα στα 19 του, 21 είναι το Μάιο, 28 Μάιο η γενέθλια, δεν έχει φιλοδοξίες, άλλες εποχές θα έπλαινε το αμάξι του ΣΥΣΕ και θα έλεγε και ευχαριστώ. Ο DPG δεν πιστεύω να φύγει με τίποτα, λέει ο Πέτρος. Καλησπέρα Λάμπρο. Ο Ρόκα δηλαδή φταίει. Πες τα όλα και για τον Δόν και για όλους όσοι παίρνουν τις αποφάσεις. Φταίει ο Γιάννης, αλλά κάποιοι κάνουν λάθος επιλογές συνέχεια. Προσπαθώ, Θανάση, να καλύψω κάποιον. Συγγνώμη αν σου άφησα αυτή την εντύπωση. Σα-ίσα στον coach έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές κριτική εδώ πέρα για τις κινήσεις του. Ειδικά αν θυμάσαι μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, που ήταν το χειρότερο του βράδυ γενικά, νομίζω από τα χειρότερα του βράδια, λογικά και με την κρισιμότητα και με τη θέληση του, του αγώνα και με τη θέληση του Παναθηναϊκού να περάσει. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές κριτική και στο Δόνι. Να θυμίσω πως έχει πει πως αν φύγει θα το κάνει 1η Ιουλίου, όμως θα μιλήσει Μάιο που ξέρουμε για εξελίξεις, λέει ο Κώστας. Νομίζω πως ο Αποστολάκης βιάστηκε, λέει ο Δημήτρης. Έπρεπε να μείνει, χωρίς φυσικά να κατακρίνω το παλικάρι. Ωστόσο, αυτό είναι ίσως αποτέλεσμα των συναντήσεων του Άλαφ με άλλους παίκτες. Εγώ πάντως για του χρόνου ελπίζω σε αρκετά πράγματα. Καλησπέρα κιόλας, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, Λάμπρο, μήπως ο Αποστολάκης έφυγε γιατί η ομάδα θέλει να αξιοποιήσει το Βαγιανίδη πλάσ με έναν ακόμα που θα φέρει ο Ρόκα. Προφανώς η λογική σου, Νίκο, δεν είναι κακή, ότι υπήρξε μια υπερσυγκέντρωση στη συγκεκριμένη θέση από δεύτερη επιλογή και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά αναζητεί τον πρώτο και θα έπρεπε, αν έμεναν και οι δύο, να μοιραστεί ο χρόνος συμμετοχής της δεύτερης επιλογής και στους δύο και ο Παναθηναϊκός ίσως να μην έχει αυτή την πολυτέλεια, ίσως να μην κάλυπτε και έναν από τους δύο παίκτες. Μπορεί αυτό που λες, έτσι, δηλαδή να είναι ιονός ότι έφυγε ο Αποστολάκης, να είναι ιονός παραμονή του Βαγιανίδη. Έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθεια σε αυτό πράγμα.
Καλησπέρα, Λάμπρο. Σε παρακολουθώ συνέχεια. Είσαι μακράν ο καλύτερο. Να είσαι καλά, Χριστό μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Δόνης θα μείνει γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσει καμία ομάδα συμβόλαιο, ειδικά αυτό που θέλει ο Αποστολάκης αδιάφορο, λέει ο Τζόρτζ. Εννοεί τον Χρήστο Δόνη. Και αρχίζει μπάλα Γερμανία. Το άκουσε χωρί οπαδού. Ναι, Δημήτρη, το άκουσα. Καλησπέρα, Λάμπρο. Ο Αγιούπ θα παίξει τα playoff. Με για το κούρεμα, Θοδωρή. Αν γίνουν τα playoff, ο Αγιούπ νομίζω θα είναι έτοιμο. Ναι. Λοιπόν, στην πένα ο Λάμπρο μετά από λαϊκή απέτηση, λέει ο Γιώργο τον Άρη. Γεια σα, παιδιά και στου δύο. Φανατική τη εκπομπή. Με τη σχετική πλάκιτσα που κάνουν. Καλησπέρα, Λάμπρο. Σαφή απάντηση στο θέμα Δόνι. Δεν πήραμε από το Ρόκα σήμερα. Το θέμα πρέπει να κλείσει σύντομα. Βασικά έπρεπε να είχε κλείσει θετικά ή αρνητικά χθε. Συμφωνώ. Συμφωνώ με αυτό που λες, φίλε Άγγελε. Ελπίζω να μείνει ο coach και να συνεχίσει να εξελίσσει το πλάνο που ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια. Για να δούμε τι άλλο έχει έρθει από μηνύματα. Που σίγουρα έχει έρθει, βλέπω γίνεται χαμός. Ενδιαφέρον από Ρεάλ για Καλάθι, ξέρεις κάτι παραπάνω. Χάρη ο Καλάθις έτσι όπως πάνε τα πράγματα, νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ, αν και θα ρίξει και αυτό το budget της, είναι ένας πολύ φυσιολογικός προορισμός για έναν παίκτη που top class που αμείβεται σε αυτά τα χρήματα. Επομένως, το γράφουν και οι Ισπανοί, δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω. Αν φεύγει ο Νίκ, ρωτάει ο Αποστόλης, απάντησα πριν από λίγο. Πόσες πιθανότητες δίνεις για Ινσούα να μείνει? Αν με ρωτούσες πριν από ένα μήνα θα σου έλεγα καμία, τώρα μπορώ να σου πω ότι είμαστε στο 50-50. Δεν επεκφεύγω, απλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι ο Ινσούα θα βρει την πρόταση που ήθελε. Ούτε στον ΠΑΟΚ θα τη βρει. Δεν θα βρει 600-700 χιλιάρικα. Πάντως, άμα φύγει ο Δόνης, ο Κάναντι είναι εγγύης να συνεχίσει τη δουλειά του Δόνη. Για τον Κάναντι τα έχουμε πει, Δημήτρη μου, ότι είναι οι πιθανότητες πάρα πολύ συγκεκριμένες και λίγες. Έχει έρισμα σε ανθρώπους γύρω από τον Αλαφούζο, είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχουν άλλοι πιο πάνω. Υπάρχει ο Ιντιάκεθ, υπάρχει ο Αναστασίου, υπάρχει κι άλλος ένας Έλληνας προπονητής που έχει έρισμα επίσης σε ανθρώπους γύρω από τον Αλαφούζο. Ευελπιστούμε να μείνει ο coach, αλλιώς βλέπουμε. Λάμπρο σε όλες τις ομάδες θέσεις του δεξιού μπακ και των αμυντικών γενικά είναι τα μάμια για να καλύπτονται από τις ακαδημίες. Γιώχανσον, Βαγιανίδης, Αποστολάκης, λογικά φεύγουν όλοι. Άρα πάμε για γενικό ξύλωμα της ομάδας που με τα 100 ζόρια μπήκε σε 2 χρόνια τετράδα και θέλει να μείνει ο κορμός της και μόνο 2-3 ποιοτικές και άρα ακριβές μεταγραφές για να χτυπήσει τίτλο του χρόνου. Ο κυκλοθυμικός Αλαφούζος που αλλάζει πλάνο κάθε μήνα ξαναχτυπά δυστυχώς. Μηδέν business plan από έναν πολύ εκατομμυριούχο, πραγματικά σοκαριστικό, λέει ο Νίκ. Καλησπέρα στην πράσινη παρέα, μόνο τριφυλάρα, γεια σου Βασίλη. Καλησπέρα στο φίλο το Μάνο. Ξέρεις κάτι για τα τηλεοπτικά του χρόνου? Μάνο μου, πάμε για κεντρική διαχείριση και τον Παναθηναϊκό στην Νόβα με λιγότερα λεφτά από φέτος. Κάτω από 5,1. Πολύ κάτω από 5,1. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι και η μόνη βιώσιμη λύση αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μείνει στην Νόβα. Λάμπρο με για το κούρεμα ανανεωμένο σήμερα, μπράβο φίλε. Ευχαριστώ Νίκο. Με αυτό το budget και με αυτά τα δεδομένα διοίκηση Αλαφούζου θεωρώ έγκλημα να φύγει ο Δόνης. Την καλησπέρα μου, γεια σου πάνω. Λάμπρο, καλησπέρα. Αν φύγει ο Δόνης τέλο σεζόν, δηλαδή 1η Ιουλίου, πότε θα βρεθεί ο επόμενο προπονητή και πότε θα κάνει πλάνο νέα σεζόν? Ηλία μου, αν τον έχουν το Δόνη για τσου, τον επόμενο προπονητή μπορεί να τον έχουν βρει και ήδη. Ο Στέφανο ρωτάει, καλησπέρα Λάμπρο, βλέπει πόλη Μακέντα? Ναι, γνώμη μου ότι αν πάρει πάνω από 1,5 εκατομμύριο η ομάδα τότε πρέπει να πουληθεί και με ένα θα φύγει ο Μακέντα. Αν φύγει ο Δόνης, θα ήθελες να ξαναδείς Αναστασίου? Όχι. Η ομάδα έπαιξε την καλύτερη μπάλα τότε το 2014 και συνολικά από το 2011 μέχρι σήμερα. Όχι, Μιχάλη, και θα στο αιτιολογήσω. Επειδή έχω γνωρίσει και στο παρελθόν και σε προσωπικό επίπεδο τον Γιάννη Αναστασίου, η ποδοσφαιρική του παιδεία ήταν πάρα πολύ διαφορετική μέχρι την πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα να δουλέψει ως βοηθός του Τενκάτε. Για όποιον έχει μιλήσει, όποιος έχει μιλήσει στο παρελθόν μαζί του, στην προ-Παναθηναϊκού εποχή που ήταν βοηθός. Και μετά μπορεί να αναγνωρίσει αυτό που λέω. Ο Αναστασίου ήταν ένας προπονητής, ήταν ένας παίκτης στο αγωνιστικό του, με την αγωνιστική του ιδιότητα και ένας προπονητής στη συνέχεια της καριέρας του, ο οποίος είχε μία, πώς να το πω λίγο κόμψα, είχε μία αποστροφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν του άρεσε ο τρόπος που λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Του άρεσε πολύ ο τρόπος δουλειάς στην κεντρική Ευρώπη. Όταν όμως έρχεται ο Παναθηναϊκός και σου λέει πρώτα βοηθός του Τενκάτε, μετά προπονητής, είναι δελεαστικό. Το μυαλό του Αναστασίου, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, έχοντας τον λίγο γνωρίσει και προσωπικά πριν έρθει το Παναθηναϊκό όμως, πριν από 15 χρόνια, νομίζω ότι χάλασε εδώ. Άρχισε να κάνει πράγματα γενικότερα στην ποδοσφαιρική του συμπεριφορά που ο ίδιος τα αποστρεφόταν. Τα κορόιδευε κιόλας, μπορώ να πω. Δεν νομίζω ότι ο Αναστασίου αυτή τη στιγμή έχει να δώσει κάτι στον Παναθηναϊκό.
προπονητικά. Φαίνεται και από τις υπόλοιπες δουλειές του που ακολούθησαν. Πού πέτυχε. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ανακυκλώνει ο Παναθηναϊκός λύσεις. Υπάρχουν άλλοι προπονητές, δηλαδή πώς να σου πω. Καλύτερα να έρθει ο Σάβας Παντελίδης, που μπορεί να μην έχει πάει, να μην έχει δουλέψει ποτέ σε μεγάλη ομάδα, αλλά είναι ένας προπονητής με ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένας προπονητής Έλληνας, που του αρέσει να δουλεύει με νέα παιδιά. Έχει και. Θα σου πω. Είναι και. Εντάξει, συμπάθει τον Παναθηναϊκό. Να σου πω, θα προτιμούσα αυτή τη λύση και δεν λέω τυχαία το όνομα. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε Λάμπρο, επειδή τώρα μπήκα στο live, μίλησες καθόλου για το ότι θα υποθεί συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μάριε, θα μιλήσει για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για το κήπεδο. Τώρα το τι θα πει, ρωτάτε πάρα πολύ και δεν θέλω να σας απαντάω το ίδιο, αλλά δεν θέλω να σας κοροϊδεύω κιόλας. Δεν ξέρω τι θα πει. Είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας και σας λέω ότι δεν ξέρω τι θα πει. Υπάρχει δεδομένα, θα υπάρχει στο μπάσκετ, με ανεξαρτήτως του τι θα πει ο Γιαννακόπουλος και αν θα μιλήσει γι' αυτό, θα υπάρχει πολύ μειωμένο μπάτζετ του χρόνου. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Ο τρόπος χρηματοδότησης θα είναι διαφορετικός και θα αλλάξει το μπάτζετ κατά πολύ προς τα κάτω. Νομίζω όμως ότι αυτό, για να γίνεται τόσο ντόρος και να διαραίεται ίσως από την πλευρά του και από το περιβάλλον του κάποια πράγματα, ίσως είναι και το λιγότερο που θα υποθεί. Αλλά δεν θέλω να προφητεύσω αυτή τη στιγμή τι μπορεί να πει. Θα περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να τον ακούσω όταν αποφασίσει να μιλήσει. Πέτρο, ρώτησε το ίδιο πράγμα ακριβώς, την απάντηση την έδωσα. Εγώ πάντως θα κράταγα Ινσούα για βασικό και θα έδινα τη δεξιά μεριά σε Αποστολάκη Βαγιανίδη να τη μοιραστούν όλη τη χρονιά και να ξεπεταχθεί ο καλύτερος, λέει ο Δημήτρης. Ο Κονάν δεν θα ήταν καλά να γυρίσει για να είναι πίσω από τον Καρλίτος ή υπολογίζει τον Περέα. Ο Κονάν θα φύγει. Ο Κονάν έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία το καλοκαίρι, αλλά είναι ένα παιδί αδούλευτο ακόμα. Δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό και απόδειξε ότι δεν πήρε και το χρόνο που θα έπρεπε στο Λεβαδιακό. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Αναστασίου ίσον πρώτη μεταγραφή Ατζαγκούν, λέει ο Θοδωρής. Καλησπέρα Λάμπρο, ποια είναι η γνώμη σου για τον Γιάννη Αλαφούζο. Ρε Αμβρόσιε. Α πω, εντάξει. Λες και δεν άκουσες πρώτη φορά, απλά μάλλον με τρολάρεις. Τι ας πω. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο συγκεκριμένο, απλά έχουμε πει τόσα πολλά, γι' αυτό γελάω, όχι την ερώτησή σου. Απλά ξέρω ότι μου κάνεις πλάκα αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται να το ρωτάς σε μένα σοβαρά αυτό. Εγώ θέλω γκούμα για προπονητή, λέει ο Αλέκος. Γιαννάρας. Μακάρι, το εύχομαι, πραγματικά το εύχομαι. Να έρθει κάποια στιγμή. Ο Γιαννακόπουλος πιστεύω στη συνέντευξη απλά θα ανακοινώσει στον κόσμο ότι θα υπάρξει λιτότητα στο μπάτζετ για την επόμενη χρονιά. Δεν περιμένω άλλες ειδήσεις από εκεί, λέει ο Λάμπρος, μάλιστα. Καλησπέρα, αδερφέ μου Νίκο. Χέλμη. Γιώργος, ο φίλος ο Γιώργος λέει: Γεια σου, Λάμπρο. Έχει ανοίξει μέτωπο TPG και παικτών του μπάσκετ γύρω από μειώσεις αποδοχών λόγω του ζητήματος του ιού. Το άνοιξε μόνο στο Γιαννακόπουλο στο Instagram. Δεν έχει ανοίξει κανένα μέτωπο. Εντάξει, φαίνεται να διαφωνούν με το ψαλίδι. 35% είναι η αλήθεια. Φαίνεται να διαφωνούν. Μη μας λες τώρα ρελάμπρο για Παντελίδη, γιατί θα λυπήσουμε. Τι άλλο θα δουν τα ματάκια μας από αυτό το τμήμα. Μια χαρά είναι ο Σάββας. Μπόρχα Βαλέ, λέει ο Γιάννης. Ναι, για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Κάποια μηνύματα τα πέρασα από πάνω. Δώστε μου λίγο χρόνο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Εμένα με χάλασε που αντέδρασαν η Ινσουά και Μακέτα στην πρόταση στη Super League για τη μείωση των συμβολέων. Δηλαδή, τι να πούνε οι απλοί εργαζόμενοι που παίρνουν 700-800 ευρώ. Δηλαδή, εντάξει, θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν τι γίνεται. Δεν τους χρωστάνε και μισθούς 5 μηνών. Δηλαδή, έλεος, Δημήτρη μου, όσο πιο πολλά λεφτά έχει κάποιος, τόσο περισσότερο κλαίει το ευρώ. Είναι μια πραγματικότητα. Εμείς που είμαστε φτωχοί, μπορεί να χαλάσουμε και ένα πεντάρι παραπάνω που λέει ο λόγος πάνω στην τρέλα μας. Οι πλούσιοι, να ξέρεις, πιο πλούσιοι από εμάς. Από τους κοινούς θνητούς, το μαζεύουν και το δεκάλεπτο από κάτω. Και καλά κάνουν. Γι' αυτό εμείς δεν έχουμε λεφτά. Καλημέρα, Λάμπρο. Μακάρι να πει κάτι καλό για το γήπεδο DPG και όχι πάλι τα ίδια. Ο Βοτανικός για μένα και γενικά ένα γήπεδο είναι το παν. Συμφωνώ, Στέλιο μου. Λάμπρο, ξεκίνησε και το Billions. Μοναχά πάω εσύ. Καλημέρα, Λάμπρο. Ναι. Τα γράφω στο PVR, χαράλαμπε. Και έχει παιχτεί, πρέπει να έχει παιχτεί το πρώτο επεισόδιο στην Κοσμοτέ χθες. Ναι, θα το δω, θα τη δω τη συνέχεια της σειράς. Θύμισε μου τώρα τον πρωταγωνιστή, γίνεται αυτός να πάρει τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνεις ποιον λέω, τον επιχειρηματία. Τώρα έχω να δω και τον τέταρτο κύκλο, έχει κολλήσει το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Όποιος ξέρει το όνομα μου το στείλει. Να έρθει να πάρει τον Παναθηναϊκό, να τα κάνει λίγο όπως στη σειρά, λίγο μπάχαλο, να γίνουν πραγματάκια εδώ πέρα. Ένα τέτοιο θέλουμε, παιδιά, πέρα από την πλάκα, ένα τέτοιο παλαβό θέλουμε. Λοιπόν,
Λάμπρο, δεύτερο τερματοφύλακα, χρειαζόμαστε κανένα Έλληνα στο μυαλό σου. Δεν είναι καλύτερο να πάρουμε δύο Έλληνε back κότσιρα π.χ. και να δοθούν χρήματα για center forward και δεκάρι. Για δεύτερο τερματοφύλακα έχουμε τον Κότσαρη, αλλά ο Κότσαρης δεν ξέρω, νομίζω θα δοθεί δανεικό φέτο. Δεν ξέρω αν θα λυθεί το συμβόλαιό του. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο γιατί επέκτηνε πρόσφατα. Και ανέβηκε κι άλλο τερματοφύλακα, ο Χατζηγιαννάκης από την Ακαδημία. Καλό μαλλιάρης, κάνει φοβερή δουλειά στου τερματοφύλακε έτσι κι αλλιώ, είναι γνωστό αυτό. Ο Κότσιρας για back μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λάμπρο, την κούρεψε στην περούκα. Ναι, την κούρεψα την περούκα. Ναι, με πρόσβαλε χθε ο φίλο και λέω σήμερα θα πάω να κουρευτώ, το είχα προαναγγείλει κιόλα. Ο Αγιούμ πιστεύει είναι ίδια πάστα παίκτη με το Ζαχίν. Ναι. Διαφορετικοί παίκτε στο γήπεδο. Αλλά ο Αγιούμ έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία στα καλά του. Δηλαδή, όταν φορμαριστεί κιόλα και είναι και γερό το παιδί γιατί πέρασε τη θηλαβική θρόμβωση. Όταν φορμαριστεί και βρει ρυθμό αγώνων, θα δούμε πόσο διαφορά θα κάνει στα χαφ. Το μπάσκετ νομίζω διεκόπη χωρίς πρωταθλητή, δυστυχώς για μας, λέει ο Σπύρος. Ναι. Καλησπέρα. Η μείωση της φορολογίας δεν θα οδηγήσει σε αύξηση του μπάτζετ για τις θέσεις που έχει ανάγκη η ομάδα ΠΑΕΚΑΕ. Όχι. Όχι. Κατηγορηματικά όχι. Από τον Αποέλ ανακοίνωσαν ότι θα είναι στο ψυχοδυναμικό του ο Ζαχίντε, προφανώς γιατί δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε αυτό, αλλά ο Ζαχίντε περισσότερες πιθανότητες είναι να επιστρέψει στον Αποέλ και εκεί να αποφασίσουν τι θα κάνουν μαζί του. Λοιπόν, τι άλλο, σίγουρα μου έχετε στείλει το από τον Billion στον πρωταγωνιστή. Δεν γίνεται να μην το έχετε στείλει κάποιοι. Με για το κούρεμα, αδερφέ, λέει ο Νίκος. Να πληρώσουμε την εγγύηση αποφυλάκηση του Ροναλντίνιο, μπα και έρθει μεταγραφή αεροδρομίου, λέει ο Μιχάλης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από την Ελλάδα, λέει ο Γιάννης. Ο Νορβηγός επιθετικός Γκάγια Ζαχίντα αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Αποέλ και αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή. Σύμφωνα με το οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στο ποδόσφαιρο μετά τον κορονοϊό, μετά τη λήξη τη σεζόν, ο Ζαχίδη θα επιστρέψει στη Λευκοσία, αφού ο Παναθηναϊκός θα την αντί να πληρώσει 1,6 εκατομμύρια ευρώ τη οψιόν αγορά. Σημείωση: ο Ζαχίδη είχε συνεργαστεί με τον Τόνι στην Κύπρο, λέει ο Γιάννη. Μπράβο, ο Άξελρον. Ναι. Ο Άξ. Γίνεται ο Άξ να έρθει ρε χαράλαμπε, γίνεται. Να τα κάνει έτσι λίγο μαντάρα εδώ πέρα να κουφαθούν τα σύρματα. Γαμώ την τρέλα μου. Λάμπρο, γιατί δεν φέρνει τον Ρότζα αν φύγει ο Θόμης. Εντάξει, ο Χουάν έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δεν το συζητάμε, αλλά είναι σοφός πρωτότερα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Αγαπάμε Ρότζα, αλλά εντάξει. Ψαλίδι και τσεκούρι μόνο για εμάς ακούμε, λες και οι άλλοι θα τουνάξουν την μπάνκα, λέει ο Βαγγέλης. Μεγάλη αλήθεια, αδερφέ μου, Βαγγέλη. Έχω πληροφορίες για Μποχορίδη, Σακελαρίου και Αθηναίου Σταγκάρ. Τι ξέρεις. Ελάτε ρε παιδιά τώρα, μην το κάνουμε έτσι. Δηλαδή, μην το κάνουμε λύσα. Με Σέγκεφελ, τι γίνεται, θα ανανεώσει, έμεινε στάσιμο το θέμα. Ο Σέγκεφελ δεν έχει υπάρξει κάποια. Έχει υπάρξει μια διερευνητική επαφή, αλλά είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα με το Σέγκεφελ. Το Σέγκεφελ γενικά είναι και δύσκολο παιδί. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει να γίνει συζήτηση. Πάντως κάτι έτσι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περισσότερο να σου πω δηλαδή. Λάμπρο, καλησπέρα. Ένα σχόλιο για μπάσκετ, σε παρακαλώ. Γιώργο, μου περιμένουμε αυτά που έχει να πει ο Γιαννακόπουλος. Τι σχόλιο να σου κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κάτι, αδερφέ μου, αυτή τη στιγμή. Με λεωφόρο κανένα νέο, ρωτάει ο Αλέξανδρος. Όχι, τίποτα. Λάμπρο, Καρλίτος έχει δικαίωμα να παίξει από την 1η Ιουνίου, σωστά. Από τη νέα μεταγραφική περίοδο. Όχι στα playoff. Όχι στα playoff. Από τη νέα σεζόν. Άρα τα playoff που θα αρχίσουν στις 14 Ιουνίου δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει, Δημήτρη, όχι. Ναι, αυτόν τον Άξελροντ από το Billions θέλουμε. Τέτοιον θέλουμε. Καλησπέρα, ο Ιντιάκερ, τι σοϊ προπονητή είναι. Έχει συνεργαστεί με τον Ρόκα στην Κύπρο. Ισπανός προπονητής είναι, άρα αποκλείεται να μην ξέρει ποδόσφαιρο, αποκλείεται να μην είναι καλός. Είναι ένας αρκετά επιθετικογενής προπονητής. Δεν τον έχω ψάξει πάρα πολύ καλά, αλλά όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του έχουν καλά λόγια να πούνε. Τι να πω. Τι να πω. Ας ελπίσουμε, παιδιά, να μην τεθεί θέμα προπονητή αυτή τη στιγμή. Καλό θα ήταν για την ομάδα δηλαδή να μην προκύψει θέμα προπονητή. Είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορεί να το διαχειριστεί ο οργανισμός αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορές, καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην συμφωνούν μεταξύ τους, ο προπονητής, ο μεγαλομέτοχος, ο τεχνικός διευθυντής, αλλά όταν πρέπει να μπει το καλό της ομάδας πάνω απ' όλα, νομίζω ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι και μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι να λύσουν τις όποιες διαφορές υπάρχουν. Έτσι. Λογικά, αν φύγει ο Καλάθης, θα έρθει ο Σλούκας, έτσι άκουσα. Χάρη, δεν ξέρω που το άκουσες, αλλά για Σλούκα δεν ξέρω κάτι. Ο Σλούκας έρχεται στον Παναθηναϊκό εδώ και πόσο καιρό. Παιδιά, μη μεγαλοπιάνεστε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω που τα διαβάζετε όλα αυτά, αλλά μην μεγαλοπιάνεστε. Μείνει δε μείνει. Μάλλον, όπως
και να έχει κατάσταση με τον Γιαννακόπουλο, γιατί υπάρχουν φήμες ότι μπορεί να φύγει και τα λοιπά, που δεν το νομίζω, αλλά τέλος πάντων, ας συζητήσουμε, ας βάλουμε ένα if μπροστά σε όλο αυτό, ένα αν. Δεν νομίζω ότι θα δούμε μεταγραφές τύπου Σλούκα στον Παναθηναϊκό. Με Θανάση στο μπάσκετ, το κούμπο, λέει ο Αλέξανδρος. Ο Γιαννακόπουλος σε ένα ποστάρισμα, σε ένα live που είχε κάνει ο Θανάσης προεβδομάδων, που είχε πει αν τελείωνε με το κολο NBA και γύρνα πίσω. Αυτό που σημαίνει μπορεί να γυρίσει. Ποια είναι η πρόβλεψή σου για το μπάσκετ και τι θα πει ο Γιαννακόπουλος? Το απάντησα νωρίτερα, φίλε Γιώργο. Πιστεύεις ότι ο Γιαννακόπουλος μπορεί να τα βάλει παρασκηνιακά με τους χείρους του ελληνικού ποδοσφαίρου? Κοίτα, αν κρίνω από την προϊστορία του με τους Αγγελόπουλους, που είναι άλλη φάση βέβαια, καλά τα πήγε, καλά τα έχει πάει. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο πιο σκληρά τα πράγματα. Θα πρέπει να βουτυχτεί περισσότερο στη λάσπη. Να δούμε. Μακάρι να τον αξιώσει ο Θεός και να αξιώσει και το σύλλογο ο Θεός μια μέρα, να τον δούμε και πρόεδρο στην ΠΑΕ. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ο Φάμπρη Ισπανό ήταν κόλκα από την Καλυθέα. Την καλησπέρα μου. Σωστό, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πριν πω ό,τι είπα. Λοιπόν, από 1η Ιουλίου ο Καρλίτος, όχι Ιουνίου, αλλά και πάλι από τη νέα σεζόν, ο Ντόνης τι ακριβώς θέλει, μεγαλύτερο budget για πρωταθλητισμό? Δεν είναι, Στέφανε, μόνο θέμα budget, είναι και θέμα αξιοποίησης του budget, εκείνη το κομβικό. Γιατί σου λέει ο Ντόνης, κάνω μια υπόθεση εργασίας πάνω σε πραγματικό γεγονός, ότι να έρθει ο Βέλεθ, αλλά μήπως με τα λεφτά του Βέλεθ έπρεπε να πάρουμε έναν δεύτερο φόρ. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι η προτεραιότητά μας είναι εκεί. Και όχι στην άμυνα που έχουμε παίχτες και είμαστε πιο γεμάτοι. Παίζουν και τέτοια επιμέρους θεματάκια, φίλε Στέφανε. Λοιπόν, ο Λάμπρος θέλει μπόγρι. Παιδιά, με μειωμένο budget δεν έρχεται ο Σλούκας, λέει ο Νίκος. Αυτά είναι τα μηνύματά σας. Όπα, τα ρίξα όλα. Σίγουρα κάποια δεν τα διάβασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή. Είμαστε 7 λεπτά πριν τις 12.30. Πλησιάζουμε την ώρα μας σε λίγο. Τη μία ώρα εκπομπή. Είπαμε αρκετά σημαντικά πράγματα, βγάλαμε και ειδησούλες, σχολιάσαμε και την επικαιρότητα. Εγώ το μοναδικό που θέλω να πω είναι, επειδή αυτές τις μέρες ακούγονται και λέγονται πάρα πολλά πράγματα και την ΠΑΕ για επενδυτές, θα φύγει ο Γιαννακόπουλος, ότι τέλος ο Βοτανικός, μπλα μπλα, ότι το budget θα πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Καλό θα ήταν να περιμένουμε, παιδιά, τις εξελίξεις και να μην καταστροφολογούμε. Αυτό που σας έλεγα και το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, που έλεγα να σου πει θα φύγει ο Χατζηγιοβάνης, θα φύγουν οι πιτσιρικάδες, θα φύγει αυτός, θα φύγει εκείνος. Και έμειναν όλοι. Ας περιμένουμε τις εξελίξεις πρώτα και να μην διαμορφώνουμε μία κατάσταση στο μυαλό μας, σύμφωνα με αυτά που μας είπε κάποιος που ακούσαμε. Πραγματικά, πάρα πολλοί φίλοι το τελευταίο διάστημα, και αρκετοί είστε και online, μου έχετε στείλει κάποιες απόψεις σας, κάποιες πληροφορίες που έχετε συλλέξει και εσείς από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την ομάδα και τα λοιπά. Τις σέβομαι και τις εκτιμώ και σας ευχαριστώ που τις μοιράζεστε μαζί μου. Αλλά να ξέρετε ότι ορισμένα πράγματα, παιδιά, δεν μαθαίνονται τόσο εύκολα. Δεν μαθαίνονται τόσο εύκολα. Με πολύ μεγάλο σεβασμό σε όλους εσάς που μοιράζεστε και πράγματα και συζητάμε πράγματα, και στόχος μας είναι να κάθε μέρα να υπάρχει όλο και πιο σωστή ενημέρωση και για το καλύτερο της ομάδας. Σας καληνυχτίζω, θα τα πούμε μέρα, σήμερα έχω χάσει και τις μέρες. Πέμπτη είναι σήμερα, έτσι. Θα τα πούμε αύριο στις 11.30 το βράδυ. Ελπίζω να έχουμε και κάτι πιο ευχάριστο, ρε παιδί, να συζητήσουμε. Αυτά. Όμορφο και ήσυχο βράδυ εύχομαι και να αγαπάτε τον Παναθηναϊκό. Χαίρετε.